νωρίς το πρωί ο ιατροδικαστής Μάριος Ματζάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, παρουσίαζε τα δικά του συμπεράσματα σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση, τονίζοντας εμφαντικά πως επρόκειτο για μια ληστεία που πήγε στραβά. Τα ευρήματα της αυτοψίας, τα ευρήματα των νεκροτομών και τα ευρήματα της εξέτασης που έγινε στο παιδί της οικογένειας συνάδουν πλήρως με το ιστορικό που έχει δώσει το παιδί. Γι' αυτό θεωρώ ότι το παιδί λέει την αλήθεια και ότι καμία σχέση δεν έχει με το φωνικό. Μεταξύ άλλων, ο ιατροδικαστής εξέφρασε την άποψη ότι στο έγκλημα εμπλέκονται δύο πρόσωπα. Γύρω στη μία το μεσημέρι έφτασε εδώ στο αρχηγείο της αστυνομίας ο ιατροδικαστής Μάριος Ματζάκης, όπου ενημέρωσε τις αρχές για τα δικά του ευρήματα και συζήτησε εκτενώς για το διπλό φωνικό. Μετά από μία ώρα και 30 λεπτά περίπου, ο Μάριος Ματζάκης εξήλθε του αρχηγείου. Ξεκίνησε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία, πολύ επικοδομητική. Τα πράγματα βαίνουν πολύ καλώς και νομίζω ότι η υπόθεση αυτή έχει πλέον εξεχνιαστεί. Η αστυνομία, όπως σας είπα, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Το θέμα του 15χρονου ισχύει αυτό που έχω πει. Δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό. Καμία σχέση με το φωνικό. Ο Μάριος Ματζάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η συνεργασία του με τις αρχές θα συνεχιστεί.